χαρακτηρίζεται ως το σκάνδαλο του αιώνα. Η μαζική διαρροή εγγράφων από τη δικηγορική εταιρεία Mozak Fonseca με έδρα τον Παναμά άνοιξε ένα παράθυρο στο σκοτεινό κόσμο των υπεράκτιων οικονομικών δραστηριοτήτων. Τα περίφημα Panama Papers έφερε στο φως η διεθνή κοινοπραξία ερευνητών δημοσιογράφων. Ο κόσμος των offshore έχει το χαρακτηριστικό ότι προσαρμόζεται πολύ γρήγορα. Όταν ένα κόλπο αποκαλύπτεται, εμφανίζονται καλοπληρωμένοι λογιστές και δικηγόροι που ανακαλύπτουν το επόμενο κόλπο, αναφέρει η Μαρίνα Γόκερ Γκεβάρα, υποδιευθύντρια της κοινοπραξίας. Αλλά αργά ή γρήγορα, στην εποχή της πληροφορίας, της διασύνδεσης και της συνεργασίας αποφασιστικών δημοσιογράφων, θα είναι όλο και δυσκολότερο να κρατήσουν κρυμμένα τα μυστικά. Ψηλά στη λίστα όσων φέρονται να χρησιμοποιούσαν τη Μόζακ Φονσέκα προκειμένου να στήσουν υπεράκτιες εταιρείε για να κρύψουν τις περιουσίες τους, βρίσκονται άτομα του περιβάλλοντος του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Ευθέως αναφέρεται και το όνομα του Προέδρου της Αργεντινής Μαωρίσιο Μάκρυ, ο οποίο στο παρελθόν Διεύθυνε offshore εταιρεία του πατέρα του στις Μπαχάμες. Στα Panama Papers εμπλέκονται είτε προσωπικά είτε μέσω συγγενών του 12 νυν και πρώην αρχικοί κρατών, όπως ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Ναουαζαρίφ. Η εταιρεία Μόζακ Fonseca αρνείται ότι συνέπραξε σε παράνομε πράξεις.